Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Παϊσιάδη, λίγο πριν πετάξει για την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Παϊσιάδη. Καλημέρα μάλλον, καλημέρα. Καλημέρα. Από το Λίμπερο. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έτοιμο, ξέρω πλάνο είμαστε. Σε διαδικασία αναχώρησης, ε. Σε διαδικασία αναχώρησης, ακριβώς. Ελπίζουμε να είναι χαρούμενη η διαδικασία επιστροφής. Ναι, μ' ακούτε. Είναι δύσκολο παιχνίδι, κύριε Παϊσιάδη, το... Ναι, σας ακούμε, ναι. Είναι δύσκολο το... Ωραία, το σημερινό παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός. Η ομάδα δεν δείχνει να πατάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σε έναν ημιτελικό νομίζω ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Κοιτάξτε, ναι, εγώ... Βασικά, το πληροφόρηση που έχω από τη σημερινή, την πρωινή, την προπόνηση, ότι η ομάδα είναι τουλάχιστον καλά, ενώ υγιής. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και σε αυτό που μου είπατε είναι ακριβώς έτσι, όντως. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δείχνει να έχει ένα θέμα αγωνιστικό, το οποίο όμως είναι ψυχολογικό. Θεωρώ ότι αν η ομάδα, γενικά αν οι ομάδες όλες, οι τέσσερις ομάδες που έχουν στην Κύπρο στον τίτλο, είναι στην καλύτερη της κατάσταση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι καλύτερη από τις τέσσερις. Αυτό το απέδειξε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να συμβεί. Η δική μας προσπάθεια θα είναι το παιχνίδι να έχουμε την ομάδα καλά και ψυχολογικά και νομίζω και από εκεί και πέρα, αν δούμε όπως πρέπει μέσα στο γήπεδο, ενώ ψυχολογικά, αγωνιστικά, θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλει. 7 και 4 να θυμίσω στον κόσμο ο ημιτελικός του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πάντως κύριε Παϊσιάδη, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι στο Ρέντι, σε όλα τα παιχνίδια οι δύο ομάδες δεν έδειξαν ότι έχουν μεγάλες διαφορές. Σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε και από απουσίες και από τραυματισμούς και από κορονοϊούς τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα βρεθούν και οι δύο ομάδες πλήρες. Νομίζω συνέβη και στο πρώτο παιχνίδι που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό στο Λυκάπαντο. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή με το καινούργιο προπονητή που έχει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα είμαστε πρώτη φορά που θα δούμε τους δύο, ο ένας τον άλλον πλήρης. Όπως σας είπα, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το αγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή να βρεθούμε και ψυχολογικά έτσι που θέλουμε. Και νομίζω ότι και ο λόγος που εγώ αυτή τη στιγμή διάσουμε να φτάσω κοντά στην ομάδα είναι αυτό, να βρεθούμε λίγο την τραπέζι, να κάνουμε και μια συζήτηση που θα ετοιμάσουμε την ομάδα να είναι και ψυχολογικά, νομίζω πιο έτοιμη και στο συνεχόμενο. Αυτό είναι ο στόχος, να δούμε τι θα πετύχει. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι αγωνιστικά θα μπορέσουμε να περάσουμε το εμπορικό. Επειδή έχουμε κύριε Παϊσιάδη και δύο μηνύματα προφανώς από φίλους του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Με τα εισιτήρια του αγώνα τι γίνεται, υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν προσκλήσεις, το τοπίο είναι λίγο ομιχλώδες θα έλεγα. Συγγνώμη, δεν σας ακούω γιατί έχει τον ήχο του αεροπλάνου τώρα, για πες τον ξανά. Ναι, εάν υπάρχει ένας φίλος του ΠΑΟΚ που θέλει να πάει το απόγευμα στο γήπεδο της Γλυφάδας, μπορεί να πάει, υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν προσκλήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τον κόσμο? Κύριε Ανθρωπιάδη, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ δυνατός ο ήχος μέσα στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να σας ακούσω. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν με ακούτε, αν ακούτε εμένα κύριε Παϊσιάδη. Ρωτάει ο Στέργιος τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα. Δηλαδή αν φίλοι του ΠΑΟΚ από την Αθήνα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κάθε ομάδα δικαιούται 20 προσκλήσεις σύμφωνα με αυτά που έχει ανακοινώσει η διοργανώτρια αυτή που είναι η Ελληνική Ομοσπονδία. Εμείς θα εξαντλήσουμε αυτό το νούμερο με κόσμο που έχουμε από Αθήνα και με κάποιους χορηγούς που θα έρθουν κάτω στο παιχνίδι που έχουν έδρα την Αθήνα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα συμβεί σε επίπεδο διανομής των υπόλοιπων θέσεων του γηπέδου, αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο, αλλά η ΟΠΕ λέει ότι θα κάνει τη διανομή η ίδια. Πιθανότητα πιστεύω ότι θα συμβεί ότι και σε άλλα παιχνίδια μέσα στην Γλυφάδα, όπου υπήρχε παραπάνω κόσμο σίγουρα των αντιπάλων.
Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι δεν είναι κάτι που εμάς θα μας αλλάξει την πορεία του παιχνιδιού. Το βασικό πράγμα για μας είναι η ομάδα να πει εντάξει στο αγωνιστικό της σημείο, στο αγωνιστικό της πίκ. Αλλά αν υπάρχει μια δεδομένη παρουσία κόσμου, ιδιαίτερα κόσμου ας πούμε οργανωμένων του Ολυμπιακού, τότε θα υπάρχει μια όλη αντίδραση διοικητική δική μας. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος φίλαθλος του ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει εισιτήριο έξω από το κήπεδο και να παρακολουθήσει το παιχνίδι, πέρα από τις 20 προσκλήσεις που έχετε εσείς. Όχι. Από αυτό που ανακοινώθηκαν είπαν ότι δεν μπορεί να έρθει οργανωμένο, να έρθει κόσμος των ομάδων από κανέναν. Οι ομάδες δικαιούνται από 20 προσκλήσεις κάθε μία. Αυτό ήταν το δεδομένο της διοργάνωσης. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπουν σχολεία, θα μπουν... Αυτό σημαίνει δηλαδή μαθητές. 100 άτομα, 150 άτομα maximum. Ακριβώς. Α, θα μπουν μαθητές. Ακριβώς, ναι, δεν υπάρχει δηλαδή. Τώρα μαθητές, ναι, σήμερα καθημερινή... Μαθητές με άσπρα μαλλιά που καπνίζουν, ναι, ξέρουμε, το έχουμε δει το έργο. Την προηγούμενη φορά ήταν μαθητής ο Κάλας, αν θυμάστε καλά. Ναι. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα, κύριε Παϊσιάδη. Συζητούσαμε χθες για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Παϊσιάδη, με το Στέργιο. Για ποιο λόγο δεν γίνεται και ένα Final Four εδώ στη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, όχι. Για να είμαστε δίκαιοι, το έχουμε κορονοϊό, έχουμε κάτι. Όχι, το τελευταίο Final Four σε μεγάλη πόλη έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Palette Sport. Δηλαδή έγινε στη Γλυφάδα, την επόμενη χρονιά έγινε στη Θεσσαλονίκη και μετά γίνεται 4 χρόνια σε νησιά. Απλώς 2 χρονιές δεν έγινε κύπελλο Ελλάδα. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι. Το θέμα είναι ότι... Δεν έγινε, okay. Αλλά θα πάμε στα Κρήτη ή θα πάμε στη Γλυφάδα. Δηλαδή στις τελευταίες 10 διοργανώσεις έγινε μία στη Θεσσαλονίκη. Μία έγινε. Στις 10 διοργανώσεις έγινε μία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι είχαμε ένα καλό σερί στα νησιά, δεν είχαμε χάσει κύπελο και κάπου μας πήγαινε κιόλας αυτό, δηλαδή δεν θέλαμε και να το αλλάξουμε πολύ. Ξέραμε ότι είχαμε 3-3 που έγινε σε νησιωτική Ελλάδα το κύπελο Ελλάδος. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει η εικόνα της ομάδας είναι ότι μπορούμε τώρα να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Αθήνα. Και αυτός είναι ο στόχος βασικά. Ελπίζουμε πάντως του χρόνου να το φέρουμε το κύπελο πάνω, δηλαδή ωραία. Να γίνει η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι και καλή επιτυχία, κύριε Παϊσιάδη. Να γυρίσετε κι εσείς και η ομάδα πολύ, τροπεούχη από την Αθήνα.